Okay. Ευχαριστώ πολύ, Μαριάνθη. Λοιπόν, είπα ότι γενικά οργανώνω καλά τις σκέψεις μου, αλλά τώρα κοιτώντας τις σημειώσεις μου βλέπω ότι είναι λίγο ένα χάος. Θα προσπαθήσω λίγο να τα συνοψίσω όσο μπορώ. Σαν γενικό σχόλιο μπορώ να πω, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία. Και το λέω ειλικρινά, χωρίς καμία υπερβολή. Μου άρεσε από την αρχή μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι υπήρχε συνοχή, ξεκίνησες άριστα με το τριαντάφυλλο, έκλεισες με αυτό. Εντάξει, το τριαντάφυλλο λόγω και εποχής με πάει λίγο στον bachelor, αλλά εντάξει, αυτό είναι δικό μου θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα στους επιμέρους στόχους, φωνητική ποικιλία υπήρχε. Μ' άρεσε πολύ που άλλαζες και τον τόνο και τη χρειά της φωνής σου ανάλογα με αυτό που μίλαγε. Δηλαδή ένιωθα τον πατέρα να σου μιλάει, ένιωθα τη μητέρα να σου μιλάει. Διήγηρε σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού, υπήρχε άνεση. Τώρα, σε κάποια επιμέρους θέματα, εντάξει, έχω σημειώσει μια λεπτομέρεια αναφορικά με τη γλώσσα του σώματος. Υπήρχε ένα θέμα ότι ήταν η κάμερα πιο ψηλά και ενώ έβλεπα ότι κινούσε τα χέρια σου, στην πράξη χανότανε ένα μέρος της επικοινωνίας σου, το οποίο είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Πέραν αυτού, κάτι που θέλω να επισημάνω ότι θεωρώ ότι υπήρχε μια ίσως υπέρμετρη θεατρικότητα εντός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι ξεκινώντας την ομιλία, πριν ξεκινήσεις μάλλον, που είπες ευχαριστώ Νίκο κλπ. Και ξαφνικά βλέπω μπαίνει στην ομιλία και αλλάζεις εντελώς το ύφος, το οποίο μου θύμισε λίγο ότι θα ήθελα να είναι λίγο πιο ομαλή αυτή η μετάβαση και όλη η ομιλία μου θύμιζε λίγο ότι σαν να διαβάζεις ένα παραμύθι και ότι δεν είναι ουσιαστικά μια βιωματική εμπειρία, δεν είναι κάτι που το έχεις βιώσει, αλλά περισσότερο ένα παραμύθι το οποίο το διαβάζεις σε κάποιον και το αφηγεί σε μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι γραμμένη από έναν χι συγγραφέα. Οπότε δεν ένιωσα τόσο ότι αυτό είναι κάτι τόσο δικό σου, περισσότερο μου έβγαλε ότι είναι κάτι το οποίο απλά το διαβάζω με έναν ωραίο και γλαφυρό τρόπο. Επίσης, μια άλλη λεπτομέρεια που θέλω να επισημάνω είναι εκεί που ανέφερες «Η ζωή μου άλλαξε» στα λόγια του πατέρα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί ξαφνικά είδα ότι, δηλαδή θα ήθελα λίγο περισσότερο τεκμηρίωση σε αυτό. Μου φάνηκε λίγο απότομο, δηλαδή κάτι που ο πατέρας και ξαφνικά άλλαξε η ζωή μου. Θα ήθελα να καταλάβω γιατί άλλαξε η ζωή σου, τι ήταν το τόσο σημαντικό σε αυτό, στο περιεχόμενο αυτού που σου είπε ο πατέρας σου. Εκεί, τώρα κλείνοντας κάποιες λεπτομέρειες, πολύ ωραίο λεξιλόγιο, διαδραστικότητα το επισήμανα. Οπότε συνολικά μπορώ να πω ότι το πρόσημο είναι τουλάχιστον θετικό για μένα, πάρα πολύ καλή ομιλία και νομίζω ότι πέτυχες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τους στόχους. Οπότε, Βαγγελία, συγχαρητήρια. Yeah.